Τι καινούργια ιδεολογία στο διαδίκτυο, να την δω παρακαλώ πριν πω τα σοβαρά. Ο εθνικοποιός. Πολλοί με ρωτήσατε πού ανήκω ναι. πολιτικά. Πού. Να σας απαντήσω τι είμαι. Τι είσαι. Είμαι εθνικογαμιστής. Θέλω να μάω και να πάνε κι όλοι οι Έλληνες. Κάποτε ήμασταν οι πρώτοι εραστές σε όλο τον κόσμο. Τι μου λες, ο εθνικογαμισμός τι είναι αυτό. Ο εθνικογαμισμός είναι μια ιδέα. Δεν ξέρω αν το έχω σκεφτεί εγώ πρώτος ή κάποιος άλλος. Εσύ γιατί... Αυτό δεν έχει σημασία. Σε βοηθάει η κατάσταση. Όλοι οι Έλληνες. Και όλοι οι Έλληνες να είμαστε δοξασμένοι. Να λες ότι είσαι Έλληνας και να λένε να δέχονται οι γκόμενες ότι είμαστε οι πρώτοι εραστές στον κόσμο. Αυτό εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να το κάνω. Γλύφω πάρα πολύ καλά. Προσπαθώ να πάω όσο καλύτερα γίνεται τις γκόμενες, ώστε όταν τη δείξω μια γκόμενα να θυμάται ότι ο Έλληνας γαμάει καλύτερα από τους άλλους. Αυτό είναι η διαφορά της ελληνικής φυλής. Ο Χριστός και Παναγία, Παναγία. Αυτές είναι οι πολιτικές. Γιατί να μας φέρουμε γκομενίτσες. Να μας φέρουνε Κινέζες. Που οι Κινέζοι έχουν ένα πουτσάκι τόσο αγάπητο. Που έρθουν στην Ελλάδα. Οι Κινεζούλες, ξέρετε πόσες θέλουν να έρθουν. Να μας φέρουν από τη Ρωσία. Τα χωριά από τη Ρωσία που δεν έχει άντρες και είναι όλοι αλκοολικοί. Σαν τρελές θα πούμε. Από την Ουκρανία να μας φέρουν. Όχι να κυνηγάνε τις γυναίκες και να τις απελάβουνε. Τι να πω, ο εθνικογαμισμός είναι μια ιδέα που πρέπει να διαδοθεί. Πρέπει να είστε όλοι εθνικογαμιστές. Είμαι εθνικογαμιστής και αναγκάστηκα να πορνομεταναστεύσω για να μπορώ να μάω, να έχω γκόμενες πολλές και όχι να είμαι στην Ελλάδα και να έχω μια μπαίνει. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι ο Έλληνας πρέπει για να πείσει μια γκόμενα να έχει μπεμβέ κάμπριο, να χαλάσει 200-300 ευρώ, να τις πάρει δώρα μαλακίες για να πείσει ένα μπάζο και μισό μια Ελληνίδα, μια χοντρή. Ενώ αντίστοιχα ο άνεργος Γερμανός που μένει σε μια εστίαση εργατική ή φοιτητική. Παιδί μου έχουν πάθει παράκουση. Εθνικογαμισμός, αν μας σώσει αυτός, τι να πω. Βρε η χοντρή γυναίκα, έχει χάρη, βρε η χοντρή γυναίκα. Ορίστε. Ποιο στήλο να κάνεις, κυρά μου. Το στήλο της ΔΕΗ να αρπάξεις. Αμάν. Πώς δεν σκίστηκε στα δύο το λουκάνικο, αμάνα. Αυτό είναι που λένε σου σκίστατα. Όχι, τι ζητάνε αυτές τις γυναίκες σήμερα. Ψάχνει ο άντρας να του αρέσουν. Ναι, ο άλλος την έχει βάλει να παχαίνει. Νύφη, ορίστε, δεν την παίρνει. Ορίστε. Να γνωρίσουμε την γυναίκα που θέλει να γίνει η πιο χοντρή νύφη σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για την 33χρονη Σούζαν Ιμάν. Τι τρώει αυτή. Το καταπέτασμα. Καταναλώνει 30.000 θερμίδες την ημέρα. Είναι τώρα αυτό δεν είναι να τη λήξουν κτίριο, αυτήν θα τη λήξουν. Είναι το νυφικό. 49 τόπια ύφασμα. Έχει 3 μέτρα κόλλο. Περιφέρεια εδώ, δηλαδή μπορεί να τρέξει, να κρυφτεί, έχει γωνίες να παίξει. Γκολφ να πετύχει, τρύπα δεν νομίζω να βρει. Βεβαίως και βρίσκουν γαμπρούς. Όχι ακριβώς το μέγεθός σου. Έχω δει, ορίστε. Δεν έχει δείξει τον επιτυχημένο γάμο που είδαμε στο News Beast. Δείξτε, ορίστε. Εδώ είναι πισωκολλητό αυτό. Αυτό δεν ξέρω τι είναι, δεν το έχω ξαναδεί. Α, την πάει η βόλτα έξω να τη δείξει. Πάνε αυτά. Πάμε τώρα στα δικά μας.